Χωρίς μαρτυρία και με μοναδικό τεκμήριο στο δικαστήριο το βίντεο, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση, γι' αυτό οι ανακριτές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για εντοπισμό μαρτύρων. Θεωρείται ως παγίδευση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτόν στα κυπριακά δικαστήρια. Θέμα ορών είναι οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου να αποταθούν στα κεντρικά γραφεία του Αλτζαζίρα στο Κατάρ για να κλειδευτούν οι δημοσιογράφοι που κατέγραψαν το επίμαχο βίντεο. Αν δεν εντοπιστούν, θα ζητηθεί συνδρομή της Europol. Η ανάκριση για τα όσα θλιβερά συνέβησαν θα τρέξει τάχιστα. Δεν υπάρχει χώρος αυτή την ώρα για μεγάλες δηλώσεις. Ο χώρος των καταθέσεων άνοιξε με λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται αιτήσεις του επενδυτικού προγράμματος για να διαφανεί κατά πόσον εμπλεκόμενα στο βίντεο πρόσωπα τους προσέγγισαν. Συλλόρης Γιωβάνης θα περάσουν του κατόφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου την ερχόμενη εβδομάδα και αφού οι ανακριτές θα έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα στοιχεία. Η παραλαβή των κρίσιμων εγγράφων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Από τη ΜΟΚΑΣ θα στέλνουν στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με το επενδυτικό πρόγραμμα, από των εφοροεταιριών στοιχεία για να διαφανεί ποιοι είναι πίσω από τις εταιρείες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, όπως και φακέλοι των επενδύσεων που σχετίζονται με τον όμιλο Τζοβάνι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ως νομική, από τη στιγμή που καταλάβετε ότι δεν πάει καλά, σας έχουν δοθεί οδηγίες να προσπαθείτε να ψαρέψετε λέγοντας διάφορα για να πάρετε πληροφορίες? Ξέρω ακόμα έναν ανέκδοτο με τον πόμπο, να θέλετε να σας πω. Ενδεικτικό του διασυρμού που υπόκειται η χώρα μας στο εξωτερικό είναι το tweet του δημοσιογράφου του Αλτζαζίρα, James Clayfield, ότι κάποιοι στην Κύπρο προσπάθησαν να το δωροδοκίσουν για να διακοπεί η έρευνα.